Πάμε στους ερυθρόλευκους, πάμε στον Ολυμπιακό, η ομάδα που έχει κλείσει την κανονική διάρκεια με το μεγαλύτερο θόρυβο, με τον Κρότο, με το μεγάλο διπλό μέσα στην Αγία Σοφιά. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος από την αρχή της χρονιάς ταλαιπωρείται με σχήματα, παίχτες, προπονητές. Ο Μίτσελ μετά το Μουντιάλ έκανε καλή εκαθάριση και κάπου εκεί μπαίνει ένας παίχτης ο οποίος για κάποιους είναι εδώ και για κάποιους είναι πολύ χαμηλά. Για μένα είναι εδώ και αναφέρομαι στον παίχτη κλειδί του Ολυμπιακού και δεν άλλος από τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος κατάφερε σε σχεδόν μισό πρωτάθλημα να κάνει πάρα πολλά, όπως βλέπετε με τα νούμερά του, με τις πολλές assist, με τα γκολ που σημείωσε ο Κώστας Φορτούνης και βεβαίως έκανε διαφορά και στο τελευταίο ντέρμπι στην κανονική διάρκεια με το μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός μπαίνει τρίτος σε αυτή τη μάχη των play-off. Έχει μαζέψει σε αυτό το mini circuit με τις ομάδες που θα βρει μπροστά του συνολικά 16 βαθμούς. Δείχνει ένα αναπάτημα, τι μπορεί να κάνει. Βέβαια θα μου πει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός αλλιώς ξεκίνησε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που συμβαίνει και για κάποιες άλλες ομάδες, και αλλιώς καταλήγει πλέον τώρα, όπου είναι και ανανεωμένος και με παίχτες που έχουν πάρει θέση βασικού που δεν υπήρχαν. Ο Φορτούνης, τα νούμερα που σας δείξαμε, θα έχει κάνει σχεδόν σε μισό πρωτάθλημα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος στα δικά μου μάτια μπαίνει σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα με ψυχολογία στα ύψη, εγώ θα βάζα 10, έτσι, τελειώνει ιδανικά το πρωτάθλημα με νίκη σε μια έδρα που δεν είχε κερδίσει κανείς. Μπαίνει σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα με το ευνοϊκότερο, κατά το δικό μου πάντοτε έτσι, σκεπτικό, αλλά νομίζω και του απλού φιλαθλού κόσμου, πρόγραμμα που θα μπορούσε να έχει. 10 θα βάλω και στο πρόγραμμα. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει χωρίς να συγκρούεται κατευθείαν με τους διεκδικητές. Θα ξεκινήσει ομαλά από το Βόλο, θα πάει στον Άρη και μετά θα πάει να παίξει με τον ΠΑΟΚ και το καθεξής. Και βεβαίως, όσον αφορά την φόρμα του, η φόρμα του είναι πολύ καλή εδώ και καιρό και ο Ολυμπιακός έχει ξεχάσει πότε ιτήθηκε στο πρωτάθλημα, γιατί γνώρισε ήταν στο κύπελλο. Νομίζω η φόρμα του είναι εκεί 8 με 9. Μάχη θα δώσει ο Ολυμπιακός. Κατάφερε να καλύψει πολύ από το χαμένο έδαφος. Ψαλίδισε διαφορά στους μείον 5 από την κορυφή. Και όσον αφορά τα τελικά ποσοστά, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα 25% να κατακτήσει και φέτος το πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον ενδυνάμει έτσι πρωταθλητή Ελλάδας. ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, Ρασβάν Λουτσέσκου, ο τέταρτος στην κατάταξη στην κανονική διάρκεια, ο οποίος πάντως έρχεται με πολύ φορά, έρχεται με μπαντιλίκια, έχει ξεχάσει πότε ετήθηκε τελευταία φορά. 21 μάτς άιτητος ο ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα και κύπελο, εξού και η φόρμα που μπορούμε να τη βάλουμε 9 για τον ΠΑΟΚ, όπως θα δούμε στην σχετική λίστα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει κάτι πολύ συγκεκριμένο, κάτι πολύ δουλεμένο, κάτι που δεν αλλάζει από τον Ρασβάν Λουτσέσκου και έχει αποτελεσματικότητα εδώ και 3-4 μήνες. Ένας ΠΑΟΚ που έχει παίχτη κλειδί, τον Κάλεβ Ναρί. Μπορούν τα φώτα να πέφτουν σε Κωνσταντέλια, να πέφτουν στους νεαρούς, στον Κουλιεράκη, στον Τζίμα. Αλλά ο συγκεκριμένος κύριος με 10 assist κάνει τη διαφορά. Είναι πολύτιμο εργαλείο και ενδεχομένως η απουσία του σε κάποια μάτς να κοστίσει. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος υστερεί, το έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς, σε βάθος. Υστερεί ξεκάθαρα και στο κομμάτι του προγράμματος. Μπαίνει με πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Το έχω πει πολλές φορές ότι πιο δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ είναι το ντέρμπι στο Βικελίδης, παρά να πάει στο Καραϊσκάκης ή στην Λεωφόρο. Είναι ένα μάτς με ιδιαιτερότητες όπως όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει με φόρμα στο 9, μπαίνει με ψυχολογία στο 9, αλλά μπαίνει με πρόγραμμα στο 6. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με Άρη, ΑΕΚ, Ολυμπιακό στα πρώτα 3 παιχνίδια. Και αν συνυπολογίσουμε και το κομμάτι μείον 7 από την κορυφή, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει βαθμός πολύ μεγαλύτερης δυσκολίας από τους 3 των Αθηνών. Όχι, θα ποντάρει στην ομοιογένεια, θα ποντάρει στη φόρμα, θα ποντάρει στον προπονητή του, αλλά παραμένει αρκετά πίσω. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, αν υπήρχε ειδική βαθμολογία για το κομμάτι συγκομιδής βαθμών με τις ομάδες των play-off, θα ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Παναθηναϊκό με 20 βαθμούς, αλλά έχοντας καλύτερο συντελεστή τερμάτων, έτσι αν θέλαμε να δείξουμε κάποιον πρωταρχτή. Κοινώς ο ΠΑΟΚ τα πάει καλά στα ντέρμπι, δεν τα πήγε καλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς
με τους λεγόμενους μεσαίους πρωταθλήματος εκτός έδρας. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, να δούμε πώς θα συνεχίσει ο δικέφαλος στα ντέρμπι που θα ακολουθήσουν στα play-offs. Όσον αφορά τώρα τα ποσοστά για το πρωτάθλημα, για το δικέφαλο του Βορρά, θα πέσουμε αρκετά, θα πάμε στο 15% για την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου.